Σε εσένα, Σταυρουλαρούρου, γιατί έχουμε άγριο ξύλο σε επιχειρηματία. Τι ακριβώς συνέβη εδώ? Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη στην Εύβοια. Ναι. Όλα ξεκίνησαν όταν ο άντρας πήγε, ο 38χρονος άντρας, πήγε στο διαμέρισμα της πρώην συντρόφου του. Ναι. Εκεί, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, την έπιασε επαυτοφόρο με το νέο της. Στα πράσα την έπιασε, Λούρου, γιατί ντρέπεσαι να το πεις, κορίτσι μου. Τον είχε κάνει τάρανδο. Η ίδια, όπως είπε, είχαν χωρίσει, απλά... Τάρανδο! Διατηρούσαν... Στα πράσα μαζί... την έπιασε. Γυμνή, γυμνή ήταν. Φοβάσαι να το πεις! Φοβάσαι να πεις το ρεπορτάζ! Την έπιασε λοιπόν. Σε παρακαλώ πολύ. Την έπιασε λοιπόν στα πράσα, η ίδια, όπως ισχυρίζεται, είχαν χωρίσει. Έτσι απλά... ίδια. Έτσι λέει η ίδια. Απλά διατηρούσαν μαζί κάποια επιχείρηση και όπως λέει ο 38χρονος του είχε αφήσει θέση 50.000 ευρώ. Τώρα την έδινε γιατί ήταν με τον άλλον. Το θέμα ποιο είναι. Όταν τον συνέλαβε λοιπόν η αστυνομία και τον πήγε με τις χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα, εκεί ο ίδιος που ξανασυνάντησε πάλι την πρώην σύντροφο, ναι, την έφτισε και την αποκάλεσε ξεδιάντροπη. Εκεί ισχυρίζεται ο ίδιος λοιπόν ότι οι αστυνομικοί, ναι, του επιτέθηκαν, ναι, τον ξυλοκόπησαν άγρια, ναι, και τον πέταξαν αιμόφυλτο για ώρες. Στο κρατητήριο. Και όταν λοιπόν πήγε μετά, τον οδήγησαν στον εισαγγελέα και τον είδε εισαγγελέα σε αυτή την κατάσταση, διέταξε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Χαλκίδας για εξετάσεις. Να ακούσουμε τι λέει ο ίδιος. Για να ακούσουμε. Όχι ακριβώς, γυναίκα μου είχε μια σχέση τέλος πάντων 9 χρόνια. Ναι. Από το 2011. Βέβαια χείρα η κυρία. Είχαμε μία δουλειά μαζί, η οποία διαχειριζόταν εκείνη την επιχείρηση, τέλος πάντων, με αποτέλεσμα να μ' αφήσει χρέη. Ναι. Περίπου στις 50.000 και πάνω, αλλά αυτά που φαίνονται είναι στα 50.000. Ναι. Τα τελευταία 3 χρόνια ήμασταν σε διάσταση. Βέβαια συζητούσαμε, μιλούσαμε, βρισκόμασταν, αλλά δεν ήμασταν σε πλήρη, δηλαδή για τα μάτια του κόσμου είχαμε μία απόσταση. Τέλος πάντων, τον τελευταίο καιρό, επειδή είχε φτάσει ο κόμπος στο φτένιο, όπως λέω εγώ, της απέτυσα κάποια πράγματα, τα οποία να αναλάβει τις ευθύνες, δηλαδή από θέμα χρέους, να αναλάβει τις ευθύνες της. Μόλις την πίεσα, αυτή άρχισε να, τέλος πάντων, να φεύγει. Με αποτέλεσμα να μένει όλο το χρέος σε μόνη. Της λέω, τέλος πάντων, το προσωπικό μας θέμα έχει τελειώσει. Όχι, δεν έχει τελειώσει το προσωπικό μας θέμα, μου λέει. Απλά λέει, θέλω, λέει, λίγο καιρό να μείνω μόνη. Το συμβάν πότε έγινε? Πάμε προς το συμβάν. Αυτό έγινε στις 21 την Κυριακή, ξημερώματα Δευτέρας. Ναι, 21 Ιανουαρίου, έτσι. Ναι. Τυχαία με βρίσκει ένας φίλος, τυχαία. Αυτός ήταν, είχε δει κάτι, προφανώς είχε δει, ήξερε. Δεν κάναμε και πολύ παρέα και μου λέει, θέλω, λέει, να σου πω κάτι που λέει. Γιατί γνωρίζω, λέει, ότι ένα συγκεκριμένο που μου λέει πολύ δικό σου και που το αγαπάς τέλος πάντων, σε κοροϊδεύει, φίλε μου. Λέω, ποιο είναι αυτό? Μου λέει, η τάδε. Λέω, τι? Μου λέει, αυτή τη στιγμή, μου λέει, φίλε, εγώ την είδα, μου λέει, με ένα άτομο, στο συγκεκριμένο σημείο, μου λέει, στην τάδε καρφενιέρα. Ναι. Λέω, αποκλείεται, λέω, πριν μισή ώρα, λέω, μίλησα μαζί της. Μου λέει, δεν μπορεί να κάνω, λέει, τόσο λάθος. Του δείχνω τέλος πάντων φωτογραφία, ναι, μου λέει, αυτή ήταν. Είναι το βασικό. Σπίτι εκεί που μου είπαν, ας πούμε. Ναι. Μπαίνω στην περιοχή, ας πάω την πόρτα, μπαίνω μέσα και τους βρίσκω καβάλα. Έτσι. Η από συνέχεια. Εκεί και έπειτα, mm-hmm, ναι, από εκεί και έπειτα δεν γίνεται κάποια φασαρία εκεί. Εγώ φώναζα, την έφτιαξα τέλος πάντων εγώ και τα σχετικά. Έρχονται οι αστυνομικοί στο πεντάλεπτο. Mm-hmm. Γιατί με κράτησαν εκεί οι έννοι και πήγαν στα. Με το που τη βλέπω, ξεκινά πάλι γιατί είχα θυμό μετά, μου προσθέσει σε θυμό όλο αυτό. Έτσι. Τη φτύνω και τη λέω: έπρεπε να ντρέπεσαι, ξέρει άνθρωποι και εκείνα και τα άλλα. Και τη στιγμή αυτή σηκώνεται ο σημαντικός υπηρεσίας, επιθετικός. Μου λέει: βούλωσε, μου πήγε, θα σε πάω μέσα. Το βούλωσε το, δηλαδή, όχι να στο λέω όπως το συζητάμε, δηλαδή εσφυγή, θυμό συγκεκριμένο. Και του λέω, τι είναι αυτά που λες, του λέω. Ξέρεις τι μου έχει κάνει εμένα αυτή, ας πούμε. Είναι όμως μου ρίχνει ένα χαστούκι. Πέφτω κάτω και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το σκηνικό. Δηλαδή, η αντιμετώπιση ήταν τελείως, δηλαδή, εξευθυντική. Την στιγμή με χτυπάνε. Πώς θα χτύπησαν? Προστάκια.
στο πρόσωπο και στο πόδι ήταν η κλωτσιά που μου ρίξαν και πέσα κάτω. Ξανά δεύτερη φορά, γιατί σηκώθηκα. Ξανά δεύτερη φορά με ξαναχτυπάνε, πέφτω κάτω. Έρχεται αυτός ήταν ο αξιωματικός υπηρεσίας, το τσιράκι την ακτύπησε με κλωτσιά. Ο αξιωματικός υπηρεσίας μου έριξε κλωτσιά στο πρόσωπο. Λοιπόν, και από εκεί και έπειτα... Ενώ ήσασταν κάτω. Ναι. Και τη στιγμή εκείνη με παίρνουν και με βάζουν στο κρατητήριο. Βέβαια, εγώ να φωνάζω, έτσι πονάω. Αυτά μην δίνουν σημασία. Εγώ να αιμορραγώ, να φωνάζω, θέλω γιατρό. Τέλος πάντων, φέρτε με ένα τηλέφωνο να πάρω τίποτα. Σημασία στη συνέχεια. Αυτά, ακούσατε. Χαμός. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα.